διαγωνιστικό επίπεδο, όχι. Αλλά ο αριθμός των παιχτών έχει γεμίσει. Το αν κάποιος μπορεί να παίξει 90 λεπτά και κάποιος μπορεί να παίξει 15 λεπτά, το καλό είναι ότι έχουν γυρίσει σχεδόν οι τραυματίες πέρα από τον Τσιντανίδη και τον Νέιρα. Οι προσθήκες, οι καινούριες που κάναμε σιγά σιγά μπαίνουν καλύτερα στο ρυθμό. Σίγουρα μας λείπει ο Μπιθουμά, αλλά έπαιξε παιχνίδι, έπαιξε και τον κατάλληλο χρόνο και αυτό είναι καλό. Σας είχα πει, χαρακτολογώντας, ότι ήμασταν μια ομάδα καλτσέτο, εννοούσα αριθμητικά, όχι, γιατί πολλές φορές το παίρνουμε στην πλάκα και νομίζουμε μια... τώρα είμαστε μια κανονική ομάδα, ο αριθμός των παικτών έχει μεγαλώσει, οι λύσεις στον προπονητή είναι πάρα πολλές. Σίγουρα όμως δεν είναι το ίδιο κάποιος που απουσιάζει ένα μήνα με αυτόν που προπονιόταν συνεχόμενα, αλλά και αυτός όμως που απουσιάζει ένα μήνα είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας, μπορώ να πω, για μεγάλο χρονικό διάστημα να αγωνιστεί. Είδαμε τις προηγούμενες αγωνιστικές ότι είχατε επιλέξει αναγκαστικά από τον Απασχολά το πει ένα σύστημα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ενώ ψηφίσατε τον Αγώνα τον Αστέρα Τρίπολης. Σκέφτεστε να επαναφέρετε ένα 4-3-3 κάτι που εφαρμόζεστε? Σκεφτόμαστε πολλές λύσεις. Σας είπαμε ότι όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού που κάναμε την προετοιμασία αγωνιζόμασταν 4-3-3, μετά δεν είχαμε winger, δεν είχαμε φόρ, δεν είχαμε, είχαμε πολλούς παίχτες στα μετώπιστα και επιλέξαμε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Γυρίζουν οι παίχτες, έχουμε να επιλέξουμε και έχουμε δημιουργήσει δύο καλές σταθερές, δηλαδή του συστήματα, και όποια από αυτά που αποφασίσουμε να παίξουμε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Η αξιολόγησή σας για την ολοκληρωμένη πλέον εικόνα του roster? Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει. Είμαστε και από αριθμό και από θέσεις και από αυτά, είμαστε για αυτή την περίοδο, είμαστε πλήρες. Μια γνώμη για το, ένα σχόλιο για την τελευταία μεταγραφή του Τζου. Σας είχα πει και από το παιχνίδι τον ΠΑΟΚ ότι δουλεύω μια μεταγραφή, γιατί είχε πέσει το τραπέζι τότε. Και όταν κάποιος νεαρός παίχτης, ταλαντούχος, ο οποίος είναι δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης και ψάχνει να βρει τον δρόμο του, εντάξει, δεν λες και όχι σε τέτοιες περιπτώσεις. Περιμένουμε το παιδί, μακάρι να βρει τον δρόμο του, θέλει τον χρόνο του. Αλλά όταν είναι τέτοια ηλικία, και εσύ περιμένεις, δεν είναι κάτι ότι βιαζόμαστε. Μπορεί να εξελιχθεί σε μια λύση πάρα πολύ καλή, μπορεί να εξελιχθεί σε μια λύση η οποία ούτε αυτό μπορεί να το εκπροπτήσει ούτε εμάς. Θέλουμε να παίξει, θέλουμε να τον βρούμε, θέλουμε να κάνει το restart, γιατί σας είπα ότι δεν είναι στοιχείος, είναι πρωταθλητής Ευρώπης δύο φορές. Και ξέρω εγώ ότι είναι, επειδή ήμουν στις μικρές ηλικίες νέων και ελπίδων, το πόσο ταλαντούχος και το πόσο δύσκολο να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης. Αν μου πει τώρα, έπαιζε στην Πορτογαλία. Okay, είχε παίχτες, συμπαίχτες πάρα πολύ δυνατούς. Βλέπει και αυτό το παιδί ότι έχουν προχωρήσει, έχουν πάει σε μεγάλα κλαμπ. Δεν θέλει και αυτός να μείνει πίσω, θέλει να βρει τον δρόμο του. Αγωνιστικά δηλαδή δεν θα τον δούμε, δεν είναι έτοιμος για το προσεχές διάστημα. Για το μάζι με τον Αστέρα, ένα σχόλιο, η κατάσταση της ομάδας. Και να συμπληρώσω ότι αντιμετωπίζω μια ομάδα που έχει τον ίδιο στόχο, την είσαι στα play-off και εκείνος δείχνει να ψάχνεται. Δεν είναι μόνο στόχος, παιδιά, μην παίρνουμε το στόχο. Πρέπει να κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Είναι μια ομάδα ικανή, είναι μια ομάδα δύσκολη, είναι μια ομάδα που πάντα υποφέρουμε εκεί πέρα. Δεν νομίζω ότι θα γυρίσουμε πίσω να έχουμε επιτυχίες σε αυτό το γήπεδο. Πρέπει να είμαστε δυνατοί από το πρώτο λεπτό, γιατί και αυτοί θέλουν να κερδίσουν, δεν έχουν κάνει νίκη. Θα είναι ένα παιχνίδι ντέρμπι. Ντέρμπι με δυο καλές ομάδες. Δεν το κόλτσα αυτή η διακοπή τώρα του πρωταθλήματος. Προφανώς ήταν καλό, γιατί πήραν κάποιοι παίχτες στον χρόνο τους, οι οποίοι τραυματίες και οι υπόλοιποι για να θέσουν τον εμπειρικό ρόλο. Ναι, ήταν σημαντικό, το παίξαμε το φιλικό και ήταν καλό φιλικό. Ήρθε όμως και μετά όμως από μια μεγάλη επιτυχία, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Όχι, προτιμώ να ήταν διακοπή παρά, γιατί γύρισαν παίχτες. Πήρε ένα βαθμό με τον ΠΑΟΚ, αν δεν έχει μετά προσφοριστές για το επόμενο παιχνίδι, όχι. Καλύτερα που ήρθε η διακοπή, παίξανε και τα παιδιά πολύ χρόνο αυτοί που έπρεπε να παίξουν. Και είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι θα ήμασταν να παίζαμε. Γιατί ο αριθμός μεγαλώνει και έχει λύσει. Δηλαδή, ό,τι χρειαστεί θα μπορεί να παίξει και ένα δεκάλεπτο και ένα δεκαπεντάλεπτο και ένα μισάωρο κάποιο παίχτη. Ενώ πριν, αν δεν του είχε, δεν του είχε. Κοίταζε τον πάγκο και έβλεπε τον Λεωνίδα, τον καθένα. Κατάλαβε που είναι το φροντιστή. Μια και ολοκληρώθηκαν οι μεταγραφές για το 2022 και έχοντας μια πλήρη εικόνα του ρόστερ, θεωρείτε ότι το φετινό ρόστερ και με τις επιστροφές του Νέιρα, του Τσιλιανίδη, είναι πιο γεμάτο ρόστερ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά? Το κάθε ρόστερ και ποια ομάδα είναι καλύτερη, η προηγούμενη ή αυτή, είναι όταν έρθει ο Μάιος και κάνεις τον απολογισμό, τότε μπορείς να κρίνεις. Γιατί μπορεί καμιά φορά
με όχι τόσο καλό ρόστερ, με την έννοια ποιοτικό ρόστερ, μπορεί να είσαι όμως πιο ομάδα, σε πιο δυνατή ομάδα και να παίρνεις αποτελέσματα. Δεν είναι μόνο ή ο αριθμός αν είναι μεγάλος ή αν ποιοτικά είμαστε καλύτεροι. Το θέμα είναι να εμφανίζεσαι σαν ομάδα. Όταν εμφανιστείς σαν ομάδα θα πας και τα αποτελέσματα που θες. Στάσιο γεμίζει σε μια κομβική καμπή, γιατί είπαμε για αυτό το παιχνίδι για 1,5 μήνα περίπου. Ναι, αλήθεια είναι αυτό και είναι καλό. Και είναι καλό. Και είμαστε τώρα έχουμε όχι μόνο μεγάλο αριθμό, αλλά έχουμε και καλούς ποδοσφαιριστές. Έχουμε και παίχτες που μπορεί κάποιος να λείψει και να παίξει. Μην μας τύχει όπως τύχε 10 παίχτες τραυματισμό. Αυτό δεν μπορεί να ξανασυμβεί, γιατί σας είπα ότι αυτό συνέβη για ένα και μόνο αδικό λόγο. Όταν κάποιος προπονείται 60 μέρες ο ίδιος και παίζει ο ίδιος και ταξιδεύει ο ίδιος, λογικό είναι να βγάλουμε και το πρόβλημα. Εντάξει, παιδιά. Μπορούμε να δώσουμε ένα χρονοδιάγραμμα της τροφής των δύο που έχουν απομείνει, του Νέιρα και του Γιαννίδη, περίπου πότε, περίπου. Δύσκολο είναι, καλύτερα ιατρικό θέμα παρά, γιατί βλέπετε δεν είναι ακόμα στο ίδιο. Καλύτερα είναι να ρωτήσετε τους γιατρούς. Εντάξει, ευχαριστώ.